μη με κοιτάς. Μ' αυτά τα μάτια τα βαθιά μη με κοιτάς. Μ' αυτά τα μάτια που με ξέρουν. Λες κι είσαι εκεί, πάντα στα ίδια τα σκαλιά που δυο πιστοί την πρώτη αγάπη τους προφέρουν. Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί σ' όλου του χάρτη τις γωνιές. Σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Εσύ είναι οι ζωές, λες θα τα πούμε και περνάνε οι εποχές. Εσύ είναι οι ζωές, τόσο παίζες μα περπατήσαν στο φεγγάρι. Περπατήσαν στο φεγγάρι. Τώρα παρέλαβε τη θεία μου και την πηγαίνει στην κλινική. Τι έπαθε? Έπεσε από τις σκάλες. Εγώ ήρθα για... Για την Μαριλένα ήρθε, τον έστειλε ο Ανδρέας για να είναι δίπλα της. Μήπως είδες που είναι η Μαριλένα, που είναι ο Φραγκίσκος, μήπως ξέρεις που έχουν την Αλίκη? Όχι, δεν έχω δει κανέναν, δεν ξέρω που είναι. Και μη μου στεναχωριέσαι, θα τη περάσει. Την ξέρω εγώ καλά τη Μαριλένα. Χρειάζεται πάρα πολύ φροντίδα και εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Θα την αναλάβω εγώ την κυρία Ρίμονδου Κουλούρη. Δεν θέλω να με προσέχει, Γκέλη. Λυπάμαι, Αλίκη, αλλά δεν έχεις άλλες επιλογές. Καλά, κάτσε να συνέλθει η θεία και θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Τατιάνα. Τι εννοείς? Δεν θα κάνει μήνυση. Όχι, όχι, το συνεννοηθήκαμε χθες αυτό. Δεν θέλει να μου χαλάει χατήρι αυτή την περίοδο. Γιατί δεν θέλει να σου χαλάει χατήρι? Γιατί είμαι στεναχωρημένη με το χωρισμό. Έτοιμος, ξάδελφα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχω να πάω πουθενά. Αν η τότε δεν πάρει πίσω την κατάρα. Δεν παίρνω πίσω τίποτα. Την είχα πατήσει μαζί σου. Περίμενε, ρε παιδί μου, όμως. Αν εσύ και η Κρίστη είσαι σε σχέση, yeah. Εκείνη γιατί επέμενε τόσο να βρεθούν? Γιατί της είχε κολλήσει ότι επειδή είχα ένα χαζό κόλλημα μαζί σου στο Λύκειο, κάποια στιγμή μπορεί να την παρατήσω για σένα. Πέρα από την κατάρα, λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Μακάρι να τα είχα κάνει αλλιώς. Είμαι μία βλαμμένη, μία προδότρα. Συγγνώμη. Κι εγώ συγγνώμη, Μαρίκα μου. Αλλά δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Όσο για την κατάρα, εντάξει, την παίρνω. Ναι, έλα ρε Άντρια. Έλα ρε Άντρια, τι γίνεται, είχαμε πει να σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Όχι ρε, δεν είχαμε πει κάτι τέτοιο. Τι έγινε? Α, οκ. Φρίντομ! Φρίντομ! Έλα ρε, τι έπαθες? Έλα ρε. Ναι, ποιος είναι? Τι ποιος είναι ρε, εσύ με πήρες, τι έγινε? Εγώ... θυμήθηκα, Αντρέα, θυμήθηκα. Λοιπόν, φίλε, σε είδα στον ύπνο μου. Σε είδα και ήσουν πολύ χάλια, Αντρέα. Ήσουν, λέει, κουρασμένος, ήσουν χλωμός. Και θαμμένος μέσα σε κάτι χώματα, ήσουν, Αντρέα. Και ξύγε το χέρι σου σαν ζόμπι. Μάγος είσαι. Αυτό συμβαίνει. Θαμμένος στο χώμα είμαι. Αντρέα, δεν θέλω να πέσει σε κατάθλιψη, τ' ακούς? Προς το παρόν έχω πέσει σε καταναγκαστικά έργα. Δεν έχω χρόνο για κατάθλιψη. Να μην λουφάρουμε, να μην λουφάρουμε. Πόπο, ρε φίλε, σαν να πέρασε τρένο πάνω από το κεφάλι μου. Τουλάχιστον δεν κουβαλάς πέτρες. Πέτρες? Όχι, είχα μία στα νεφρά, την έβγαλε μια χαρά. Καλημέρα, Φρίντομ. Τι έγινε, ρε μπουτά μου, είναι και άλλοι εδώ? Είναι ο Κολοκοτρώνης ανέστητος, έχει βάλει το κεφάλι του στην κατάψυξη. Καλά, δεν πειράζει, άστο να θα τον βγάλω το Σεπτέμβρη που θα κάνω απόψυξη. Φρίντομ, σ' αφήνω τώρα γιατί με καίς. Ναι, είδες, εσύ καίγεσαι, ο άλλος κουντεύει να γίνει παγάκι. Αντιθέσεις που έχει η ζωή, ρε Αντρέα. Έλα, σ' αφήνω, γεια. Άντε, γεια σου. Μπουτά μου, βάλει κάτι να πιούμε. Είδες, ξάδελφε, φύση ήθελες. Μια χαρά σε ακούω να κελαϊδάς τώρα στο τηλέφωνο. Νιώθω λίγο καλύτερα. Βέβαια, Αντρέα, η φύση είναι φάρμακο. Μαζί με τσίπουρο. Θα το έχω υπόψη μου. Αυτό με την πλάτη γίνεται λίγο πιο ήρεμα γιατί με έχεις ξεράνει. Κι εγώ το είχα ανάγκη, ρε. Εσύ γιατί το έχεις ανάγκη? Δεν είσαι ο μόνος που έχει προβλήματα με γυναίκες. Έλα, ρε. Θες, ερωτεύτηκες? Ερωτεύτηκα. Καψούρης, φιλέ. Αλλά μιλάμε για μεγάλη κάψα. Εντάξει, τα ξέρουμε τα δικά σου τα καψουρέματα. Όχι, ρε Αντρέα. Αυτή τη φορά δεν είναι σαν τις άλλες. Πες μου ότι δεν είναι αυτή που νομίζω.
Ποια νομίζει. Ποια είναι. Εσύ ποια νομίζει. Λίγη ρε, πώς τη λένε. Ποια την Αλίκη. Αλίκη. Τι ρε. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Πώς μπόρεσες. Α, εύκολα, πολύ εύκολα. Και θα ξαναμπορούσα και τώρα, αλλά τη ακάτεψε η Αθανασία στη σκάλα. Εντάξει, ρε, αγόρι μου, είπαμε να κάνεις και εσύ το κέφι σου να χαλαρώσει και η θεία, αλλά όχι να κολλήσεις. Γιατί ρε, ξάδελφα. Γιατί το παίρνεις τόσο ανάποδα. Γιατί ανάποδη είναι κι αυτή. Παλιά. Τώρα έχει γίνει υπέροχος άνθρωπος. Με στη γλύκα. Αχ! Άσε τα μαξιλάρια και βγάλε με αυτό το πράγμα από το λαιμό. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, Αλίκη, ο γιατρός είπε ότι. Όχι, βγάλτε το κάτω. Σίγουρα. Βγάλτε αφού με στηρίζει πίσω. Λίγο πιο δεξιά. Πιο αριστερά. Να σας φέρω ένα παυσίπονο. Ναι, χαπακώστε με κιόλας. Αλίκη, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Με πονάει, παιδί μου, είναι λίγο άγαρμπη. Ωραία, θέλεις να φύγουμε να τα βγάλεις πέρα μόνη σου. Όχι, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν. Μπορείτε λίγο να μου αυξήσετε τη θέρμανση. Μα πριν από λίγο ήθελες να τη μειώσουμε. Θα σας την αυξήσω εγώ. Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνω γιατί γκρινιάζεις. Χτυπημένη γυναίκα είμαι, κρυώνω. Ναι, και πριν χτυπημένη γυναίκα ήσουνα και ζεσθενόσουνα. Τώρα τι θες να σου πω. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Έχω ένα κορμί αναποφάσιστο στις θερμοκρασίες. Σκοτώστε με. Λίγο νερό όμως. Ορίστε. Δεν φέρε μου σε παρακαλώ φρέσκο. Γιατί αυτό παγιάτεψε. Έχει γεμίσει μπουρμπουλήθρες. Πριν από 10 λεπτά σου έφερα νερό. Ωραία. Πιες το εσύ, Αλέξανδρε. Κοντεύω να πεταχτούν βατράχια από μέσα. Να σου βάλω και λάστιχο στη βρύση να πίνεις από το κουστάρι. Αν γίνεται. Α, καλά, ό,τι να είναι. Θα με κρίνεις κιόλα. Αλική. Κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να μείνεις ακίνητη, αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην ξεσπάσαι πάνω μας, γιατί θα σκοτώ και θα φύγω. Ναι. Όπως όλοι οι άντρες στη ζωή μου. Κάτω. Έχω συνηθίσει. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Τι ήθελα να σου πω. Α, ναι. Έστειλα μήνυμα στο δικηγόρο για τη μήνυση κατά της Τατιάνας. Τι! Να το ακυρώσεις! Και στο μέλλον να με ρωτάς πριν πάρεις τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν κατάλαβα, γιατί να το ακυρώσω. Τουλάχιστον θα πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Προσφέρθηκε η Μαριλένα να της μιλήσει γι' αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ εγώ λεφτά από αυτή τη γυναίκα. Σιγά μη δεχθώ να πληρώσει τα ιατρικά μου έξοδα το τσουλάκι του Αριστίδη. Δεν σφάξανε. Μα δεν έχουμε μία αίρεση, Αλίκη. Σσσ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 σ
Λες να έρθει εδώ για να μας κατασκοπεύσει? Όχι. Ήρθε επειδή δεν σε αντέχει κανένας άλλος. Πάντως να ξέρεις ότι η Τατιάνα δεν θα την γλιτώσει τόσο εύκολα που σε έσπρωξε από τις σκάλες. Παιδί μου, μιλάς το όνομά της. Η μικρή δεν ξέρει. Α, κατάλαβα. Προστατεύουμε την Αθανασία τώρα? Ναι. Γιατί? Γιατί αυτό θέλει η Μαριλένα. Και αυτό τον καιρό κάνουμε αυτό που θέλει η Μαριλένα. Πώς και έτσι? Με εκβιάζει με κάτι γι' αυτό. Η Μαριλένα σε εκβιάζει. Με τι? Μη με ρωτάς τώρα, παιδί μου, και μη μου φέρεις αντιρρήσεις. Σε κατεμένη γυναίκα. Πώς είναι ώρα πια για ένα νερό? Γιατί δεν το σηκώνεις? Κρίστη, μαζέψου, θα γίνει παρεξήγηση πάλι και θα τρέχεις. Καμία παρεξήγηση δεν θα γίνει, κορίτσια. Χθες το βράδυ ήταν με την Εμιλία και δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Γιατί ξενυχτούσε με την Αλίκη. Και ποιος θέει και γι' αυτό? Βρε, Μαριλένα μου. Αχ, βρε, παιδιά, είπαμε, δεν θα λέμε τέτοια. Τώρα παίζουμε χαρτάκι. Έλα, βάλε αυτό το μπαλαντέρ. Μη βάζεις, ρε, παιδάκι μου, μπαλαντέρ. Μπορούμε να την κάνουμε καθαρή, γιατί το κάνεις αυτό? Με την Αλίκη ήτανε. Γι' αυτό όταν ξύπνησα εγώ το πρωί. Δεν είδα... ξύπνησες το πρωί, το μεσημέρι ξύπνησες. Όποτε ξύπνησα, τέλος πάντων. Είδα μήνυμα που έλεγε καλημέρα. Είμαι με την Εμιλία και θα πάμε στο πάρκο. Στο πάρκο! Στο πάρκο που πάει μαζί μου! Ε, καλά, βρε Κρίστη μου τώρα, και τι ήθελες, να πάνε στο σπίτι της? Καλύτερα στο πάρκο. Για να έχει και το κεφάλι σου ήσυχο. Βάλ το κάπου αυτό. Μα δεν. Το ίδιο είπε και ο Ανδρέας. Κοίτα, να δεις ανακάτεμα καινούργια συμμαθήτρια. Ναι, έχεις ανταγωνισμό. Αλήθεια, είχατε κι άλλους τέτοιους, εντάξει, για να ξέρουμε να ετοιμαζόμαστε. Μπα, εμείς είμαστε χειρότεροι. Ε, όχι. Ο Φρίντομ και ο Ανδρέας είναι οι χειρότεροι. Έλα, βάλε τον μπαλαντέρ κάπου. Α, μάτια και εσύ, πού τους βρίσκεις όλους τους μπαλαντέρ? Ε, τι να κάνω. Μ' αγαπάει το σύμπαν και μου προσφέρει απλόχερα τους μπαλαντέρ. Μόνο στα εγκομενικά είναι λίγο τσιγκούνικο. Λοιπόν, έχεις χαλάσει όλες τις μπυρίμπες. Πάω λίγο στο μπάνιο. Καλά, μωρέ, πάτε καλά. Τι είναι? Ανά δύο λέξεις αναφέρεται το όνομα Ανδρέας. Όντως. Το κάναμε. Ναι, δηλαδή, ευ
Ευτυχώς πήρε τηλέφωνο και ο Φράκη και ξεχαστήκατε. Απορώ πως δεν συνδέσατε και με αυτό μια ιστορία του Αντρέα. Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν το κάναμε επίτηδες. Εμένα είναι και κολλητός μου, βγαίνει αβίαστα. Καλά, και εγώ δεν το έκανα επί τούτου, αλλά γιατί τόσο θέμα κι εσύ. Γιατί προσπαθεί να τον ξεπεράσει, κοπελιά. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό να τη τον θυμίζουμε συνέχεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα το έχουμε στο μυαλό μας και θα προσπαθούμε να μην το αναφέρουμε. Ναι, αλλά να το έχετε στο μυαλό σας και να το κάνετε. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό. Ποιο παίζει τώρα. Α, εγώ. Πολύ ένοχη σιωπή. Συνομωτείτε κάτι πίσω από την πλάτη μου. Καλά, καμία σχέση. Πώς είναι τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Για τα χαρτιά έλεγα. Α, όχι. Ούτε για τα χαρτιά. Αχ, τι ωραίο βραχιόλι που είναι αυτό. Δεν το είχα δει. Ναι, ωραίο δεν είναι. Ναι. Ποιος το έκανε τώρα, ο Φραγκισκός. Όχι ο Φραγκισκός, ένα. Ποιος το έκανε. Ένας άλλος άνθρωπος. Ποιος παίζει. Εγώ. Κρίστη. Ναι. Ο Αντρέας! Τώρα δεν φταίω εγώ! Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου το έχει πάρει από την Ικαρία παλιά, το 95 νομίζω ήταν, όταν είχαμε τελειώσει. Ποιος παίζει? Οκ. Ακούω ερωτευμένος. Ρε, δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής. Τα έχει πει και ο Γιαννάκης αυτά. Μα είναι δυνατόν να ερωτευτείς αυτή τη γυναίκα? Μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπος που έχω συναντήσει. Δεν έχεις δίκιο, ξάδελφα. Τι δεν έχω δίκιο, ρε? Ήρθε εδώ πέρα και κόντεψε να κλείσει τόσα σπίτια. Ναι, μα δεν καταλαβαίνεις. Έχει και άλλα κομμάτια. Εμείς γιατί δεν τα βλέπουμε? Θέλει το χρόνο της. Μπορεί ο έρωτας να μην είναι παιδί της λογικής που λέει και ο Γιωργάκης. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Ρε, εντάξει, αυτό πάει σε άλλα επίπεδα. Είναι στα όρια της παράνοιας. Ρε, είναι εντελώς διαφορετική όταν είμαστε μόνοι μας. Εμάς μας ντρέπεται. Τέλος πάντων, δεν θα σου πάω κοντά σε αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ, ρε Αντρέα. Δεν πάμε σιγά-σιγά. Αρκετή φύση για σήμερα. Άντε, πάμε. Μπράβο, Τατιάνα. Πολύ ωραία παρουσίαση που έκανες για τα καινούργια προϊόντα. Ποιος σε βοήθησε με τις πληροφορίες για τις τροφές? Το παιδί που κάνει τα μείγματα των τροφών στην Κούλντοκ. Ο Ανδρέας. Ναι, αυτός. Είδες, Τατιάνα, άμα θες μπορείς. Άσε μας, ρετάρα, και μην κοιτάς τα χαρτιά μου. Δεν χρειάζεται, έχω τηλεπάθεια. Ναι, και όλους τους μπαλάντερες στο παιχνίδι. Συγγνώμη, τι συνωμοσίες είναι αυτές? Μαριλένα μου, δεν μας εμπιστεύεσαι? Εσάς ναι. Την Τατιάνα όχι. Γιατί μπορεί να βρεθώ δίπλα της σε κανένα γκρεμό, να την τζαντήσω, τσουπ, να πετάξει κάτω. Μαριλένα, νομίζω ότι υπερβάλλεις. Ξέρεις ότι ποτέ δεν θα σου έκανε κακό. Εκτός κι αν έκανες τζόγκινγκ δίπλα στον πρωθυπουργό του Βελγίου. Αλλά και αυτό θα ήταν κατά λάθος. Έξω από πλάκα. Πρέπει, Τατιάνα μου, να κοιτάξει λίγο τα νεύρα σου. Επιβεβαιώνω. Εδώ πέρα τόσος κόσμος έχει εκνευριστεί από τη θιά μου, κανείς δεν την έστειλε στο νοσοκομείο. Ο Αντρέας ξέρεις πόσο ήθελε, αλλά κρατήθηκε. Ο ποιος, τάρα μου? Εγώ να φανταστείς που είμαι και ανιψιά της, ξέρεις πόσες φορές έχω φλερτάρει με την ιδέα? Σου έχω πει τόσες φορές ότι δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά η ώρα. Η κακιά σου κεφάλα ήταν. Μαριλένα, ξέρουμε ότι δεν έχω υπομονή. Έχω κάποιες εκρήξεις στη μου, αλλά πίστεψέ με. Το συγκεκριμένο ήταν κατά λάθος. Εγώ σε πιστεύω. Την πιστεύω. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, Τατιάνα. Το ίδιο λέγαμε τις προάλλες που το συζητούσαμε με το Freedom και τον. Τον κολλητό του Freedom. Τον Αντρέα. Ναι, μωρέ. Κριστή, μπορείς να συγκεντρωθείς λίγο στο παιχνίδι γιατί θέλω να νικήσουμε. Συγγνώμη, παίζουμε κάποιο παιχνίδι που χάνουμε άμα λέμε Αντρέας και εμένα με έχετε απ' έξω? Η Τάρα μας το έχει απαγορεύσει, για να μην τον θυμίζουμε. Να το λέτε το όνομά του όσο συχνά θέλετε. Εγώ όσες φορές το είπα στη ζωή μου, μόνο κερδισμένη βγήκα. Αντρέας. Τέλεια! Βάλτε αυτό. Γιατί ρε Τάρα, δεν περιμένεις, γιατί? Συγγνώμη τώρα, πού να το ξέρω? Δεν λειτουργήσε η τηλεπάθεια. Και πάλι, Μαριλένα μου, μια μπυρίμπα είναι. Ναι, αλλά δεν είναι καθαρή. Και άμα δεν είναι καθαρή, εγώ τι να την κάνω? Συγγνώμη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ας τον πάρουμε τον Μπαλαντέρ από εκεί, πάρ' το που λέει. Όχι. Αφού έπεσε ο Μπαλαντέρ, τελείωσε. Άμα το χαρτί έχει πιάσει κόμμα, τελείωσε. Καλά τώρα, το παίρνουμε, το τεινάζουμε και το ξαναβάζουμε. Όχι. Όχι, γιατί υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς όπως μας συμφέρει. Καλή, πώς δεν μπορούμε? Όχι, δεν μπορούμε. Οι κανόνες είναι κανόνες και εμείς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εντάξει, πρε κοριτσάκι μου, εντάξει. Εντάξει, τη βρώμησα λιγάκι την πυρίμπαλα. Θα με συγχωρήσεις? Εγώ συγγνώμη που φώναξα. Όχι, Ρόμου. Δεν γίνεται έτσι.
Αμάν ρε Νικόλα, μην είσαι μίζερος. Όχι Βαγγέλη μου, δεν είμαι μίζερος, καμαριέρα είμαι. Και η στολή πού είναι? Αλήθεια, Βαγγέλη, κάποιος από τους δυο σας πρέπει να πλένει πιάτα ποτέ πότε. Βρε Νικόλα, δεν σε είχα για τόσο κολλημένο. Όχι, ηρώ μου. Κολλημένο είναι το σιρόπι της κρέπας που έχει μείνει τρεις μέρες πάνω στο πιάτο άπλυτο. Εγώ δεν είμαι κολλημένος. Εγώ θέλω απλά να ζω σε ανθρώπινες συνθήκες. Στην ηρόπεστα. Να, είδες, ήρθε ο κορίτσι στο σπίτι και άσπρη μέρα δεν είδαμε. Ηρώ μου, εσύ το καταλαβαίνεις ότι είσαι ακατάστατη? Όχι! Να το. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος. Δεν είμαι ακατάστατη, Νικόλα. Μ' αρέσει να μαζεύω όταν έχω διάθεση. Αλλά δεν μου αρέσει να με πιέζουν. Ορίστε! Θα μαζέψεις το κορίτσι. Μην το πιέζεις. Και στην τελική δεν με πήρατε και για δούλα. Ούτε για πελάτη σαν ξενοδοχείου σε πήραμε όμως ηρώ. Να παρατάς τα πάντα από εδώ και από εκεί. Θέλεις να πληρώνω, Νικόλα? Γιατί λεφτά έχω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι! Θέλω απλώς να μαζεύεις τα πράγματά σου. Υπάρχει πολλή πίεση στο σπίτι σας, Βαγγέλη. Εμένα άλλα μου είπατε για να έρθω. Δεν είχες πολλού να μείνεις. Ήμασταν εμείς οι καταπιεστικοί γονείς σου. Μην αλλάζεις συζήτηση, Νικόλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Ηρακλή μου, για να σε προλάβω. Εγώ έχω έρθει εδώ σαν φίλη σήμερα. Δεν είμαι διαθέσιμη αυτόν τον καιρό. Ωχ, έχεις κάνει σχέση? Σχέση, δεν το λες. Τέλος πάντων, θέλω απλά να σου θυμίσω ότι εμείς οι δύο είμαστε φίλοι. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρο. Ναι, εντάξει, δεν σε ήθελα για μας. Ωραία. Για σένα και τον Ανδρέα ήθελα να μιλήσουμε. Άντε στο καλό, κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρεούλα. Τίποτα, κουλουρί. Ό,τι χρειαστείς να μας πάρεις τηλέφωνο, ε. Εμένα μην με πάρεις, άμα με χρειαστείς θα το νιώσω. Έλα, πνευματίστρια, πάμε. Τατιάνα, περίμενε με σε λίγο. Αγαπούλα, θα τα πούμε αύριο εμείς. Εντάξει, πάω με την Κρίστη. Έλα, έλα, παίρνε τηλέφωνο. Να πάρει αυτός. Αφού σε πήρε. Να με ξαναπάρει. Μα καλά το, τι δεν έχεις μονάδες, πάρε από το δικό μου. Τι έγινε, Μαριλένα? Θέλω να σου το πω εγώ για να μην σου έρθει ξαφνικό. Δεν είσαι πια στις υποψηφιότητες για τη διοίκηση της εταιρείας. Ναι, καταλαβαίνω, το φαντάστηκα. Δεν είναι μόνο όσα έγιναν εδώ, είναι και το Βέλγιο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει κάποιος να σε συλλάβει. Το ξέρω. Και δεν ξέρω δηλαδή αν ευθύνεται η εγκυμοσύνη, αλλά τα νεύρα σου έχουν χειροτερέψει. Μαριλένα, με όλο το θάρρος, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε όσα λες, αλλά θα ήθελα να σου πω μόνο ένα πράγμα. Τι? Εύχομαι τη διοίκηση να τη δώσει στο Γιώργο. Φαντάζομαι ξέρεις ότι η Αλίκη δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος γι' αυτό. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα ακόμα. Εάν πιστεύεις ότι εγώ δεν είμαι κατάλληλη γι' αυτό, τότε ακριβώς το ίδιο θα έπρεπε να πιστεύεις και για την Αλίκη. Και ξέρεις πόσο αγαπάω την Κούλντογκ. Κοίτα, ο Γιώργος είναι η ψυχή της Κούλντογκ. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει μια ηγετική θέση. Δεν ξέρω αν τη θέλει κιόλας. Πάντως σκέψου το καλά. Ο Γιώργος είναι ένας υπέροχος νούμερο 2, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει τις ευθύνες του νούμερο 1. Κοίτα να δεις, Εμιλία. Αυτή η Μαριλένα είναι καλή, αλλά κακομαθημένη. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή έχουν τις σκυλογραφές. Πάντως τον Ανδρέα τον έχει κάνει σαν σκυλάκι της. Σε αντίθεση με τη θεία της που εσένα σε έχει πασά. Μπράβο. Καμία σχέση με το αλικάκι μου που είναι γλυκιά και καλοσυνάτη. Μάλιστα. Και εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Έλα τώρα μεταξύ μας. Αφού μεταξύ σας, εκτός από ιστορία και αρχαία ελληνικά, υπάρχει και χημεία. Το βλέπεις κι εσύ? Ναι. Και κοίτα, δασκαλά, ο ξάδελφας είναι πιο έτοιμος από ποτέ να ξεκολλήσει από το παρελθόν του. Αλήθεια? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Νικόλα, μη φωνάζεις. Όχι, δεν μπορώ να μπλέξω. Ο Ανδρέας είναι πολύ ερωτευμένος με τη Μαριλένα. Δεν χωράω εγώ εκεί. Όλα γίνονται, δασκάλα, αρκεί να το θες. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει μπει και κάποιος άλλος στη ζωή μου. Άλλος? Ποιος άλλος? Δεν θα πιάνει μία μπροστά στον ξάδελφα ο άλλος. Μπορεί να μην πιάνει μία μπροστά στον ξάδερφα, αλλά εμένα μου φαίνεται πιο ταιριαστή περίπτωση. Ρε, δεν είσαι για τα εύκολα εσύ. Και στο κάτω-κάτω, Εμιλία μου, εσένα χρειάζεται ο Ανδρέας δίπλα του. Γιατί εμένα? Γιατί χρειάζεται μια γυναίκα τρελή και παλαβή γι' αυτόν. Όχι τη Μαριλένα που κάθε τρεις και λίγο έχει τα ψυχολογικά της και τον εδιώχνει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπλέξω, Ηρακλή. Όχι. Όχι. Ο χωρισμός του Ανδρέα είναι πολύ πρόσφατος και θα αργήσει να συνέλθει. Προτιμώ να δώσω μια ευκαιρία στον άλλον. Ρε, ποιον άλλον? Δεν υπάρχει άλλο. Ρε παιδί μου, ο Ανδρέας και η Μαριλένα το πιο πιθανό είναι να τα ξαναβρούν. Εγώ δεν θέλω να επενδύσω συναισθηματικά σε κάτι που θα με πληγώσει. Πες μου τι θες να πεις, γιατί αν περιμένουμε να μας πάρουν παραγγελία... Ένα ουίσκι σκέτο. Μου λείπεις. Πώς γράφει το μου λείπεις, με υψηλόν? Έψιλον γιώτα. Και τα δύο? Ευχαριστώ.
Μου κατάντησα. Να μην μπορώ να ξαπλώσω στα μεταξωτά μου σεντόνια, να γλιστράω σαν καμιά ανήμπορη. Θα βρω εγώ έναν τρόπο να μην γλιστράτε. Μπράβο, Αϊνστάιν. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, σήκωσε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Τι έγινε, Αλίκη? Θα μετανιώσαμε τα μεταξωτά σεντόνια? Ποτέ δεν θα μετανιώσω για τα μεταξωτά μου σεντόνια, όσο ταλαιπωρία και αν έχω. Να βάλω τα μεταξωτά και να γλιστράει. Κάνεις πλάκα με τον πόνο μου, μικρή σφετερίστρια. Όχι, καλά, είναι τραγούδι πάνω από να ευθυμίσουμε. Αλέξανδρε, φτιάξε με σιαγόρι μου, αφού το βλέπεις. Η μικρή είναι άγαρμπη, με πονάει. Συγγνώμη. Έλα ρε γκέλη τώρα που τη ζητάς και συγγνώμη, δεν βλέπεις ότι η γυναίκα είναι αχάριστη? Παρατημένη! Παρατημένη είμαι. Αλλά να φύγετε, να με αφήσετε μόνη. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Έλα. Καλύτερα. Ναι. Να σου πω, η Γκέλη έχει γίνει χαλή να την πατήσεις και εσύ την προσβάλλεις συνέχεια. Αλεξανδρέ, δεν πειράζει. Η γυναίκα πονάει, δεν ξέρει τι λέει. Δείξε λίγη κατανόηση, εγώ δείχνω. Κουκλίτσα μου, δεν χρειάζομαι κατανόηση. Έναν άνθρωπο να με τοποθετήσει ίσια χωρίς να πονάω χρειάζομαι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να λες και ότι σου έρχεται στο κεφάλι. Κάποτε μπορούσα. Ναι, κάποτε. Παλιά. Τώρα δεν είμαστε παλιά, εντάξει. Το ξέρω, αγόρι μου, δεν είμαστε. Μου λείπεις. Θέλω να έρθω εκεί. Μήπως τώρα βολεύεστε? Ναι, ναι, είναι τέλεια τα μαξιλάρια. Πραγματικά νιώθω υπέροχα, σαν να είμαι σε πεντάστερο. Τα βλέπεις τι σου λέω, του τρελού? Έλα, Αλέξανδρα, τσιρά, μην είσαι τόσο μουντρούχος, παιδί μου. Σε λίγες μέρες θα είμαι περδίκη. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Έλα, έλα, πάμε κάτω να αφήσουμε τη μητέρα σου να ξεκουραστεί, ε! Ναι, 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 παιδιά μου, να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Έχετε μπλέξει τώρα εδώ με την τρελή. Πιείτε και ένα κοκτέιλ στην υγειά μου. Άλεξ μου, η γυναίκα πονάει, παιδί μου. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Λογικό να έχει φρικάρει έτσι. Δεν μπορεί, ρε μωρό μου. Δεν μπορεί τώρα. Έχει δύο ανθρώπους πάνω από το κεφάλι της όλη την ημέρα για να την εξυπηρετούν. Ένα ευχαριστώ δεν λέει. Μα αφού την ξέρεις. Ακριβώς επειδή την ξέρω, έχω κουραστεί. Άσε που χάνω και την ψυχραιμία μου. Μάλιστα. Οπότε το μάθημα που θα πάρουμε σήμερα, ποιο είναι? Να μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Ρε μωρό μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αγχώνομαι. Αγάπη μου, να σου πω. Όλα θα πάνε καλά, ναι. Ναι. Απλά θέλω, όταν θα είμαι μπροστά, να της μιλάς λίγο καλύτερα. Θα προσπαθήσω. Όχι, θα προσπαθήσεις, θα το κάνεις για μένα. Θα το κάνω για σένα. Καλά, αυτά τα κινητά, τη χειρότερη ώρα χτυπάνε. Ναι. Έλα, Άλεξ μου, τι γίνεται? Να, εδώ, Μαριλένα, προσπαθούμε. Σας έχει πρίξει, ε? Δεν μπορείς να φανταστείς. Η γυναίκα σπάει νεύρα. Α, σε έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αχ, καταλαβαίνω. Κουράγιο, παιδάκια μου, κουράγιο. Λέει και αυτή τον πόνο της. Άλεξ μου, μήπως θα μπορούσες να έρθεις λίγο από το σπίτι? Τώρα. Μισό λεπτό να ρωτήσω την Κέλλη. Μωρό, σε πειράζει να μείνεις για λίγο μόνη? Όχι, παιδάκι μου, κάνε το πρόγραμμά σου. Τέλεια. Έλα, Μαριλένα, μπορώ. Αχ, τέλεια. Ωραία. Σε περιμένω. Πες την Κέλλη, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Έλα, γεια. Γκέλη. Ναι. Μου ήρθε μια τρελή ιδέα. Δε φταίσαι εσύ, τα γονίδια θα φταίνε. Δεν το σχολιάσω. Λες η Μαριλένα να θέλει να αφήσει τη διοίκηση της Κουλντόκ σε μένα. Α? Τι, Γκέλη? Σούπερ. Ψέματα λες, δεν χαίρεσαι? Κοίταξε να δεις, απλά θεωρώ ότι πιο έμπειρος είναι ο Γιώργος, αλλά ό,τι πει η Μαριλένα. Κρίμα, και νόμιζα θα χαιρόσουν για μένα. Όχι, όχι. Χαίρομαι, απλά περισσότερο σκέφτομαι την εταιρεία. Έλα ρε μωρό μου τώρα. Αν θεωρείς δηλαδή ότι ακόμα είμαι ανώριμος και ανεύθυνος όπως όταν ήρθα, τότε γιατί είσαι μαζί μου? Γιατί, χαζούλη, εγώ δεν έχω άλλη επιλογή. Ενώ η εταιρεία έχει. Ας ελπίσουμε η Μαριλένα να έχει άλλη άποψη από σένα. Ναι, έλα μανούλα μου. Όχι, όχι, την ανακούφισα αυτό που μου είπες με το ροδόνερο. Δεν πονάει πια. Μωρό μου, φεύγω. Γεια σου, μωρό μου. Φιλάκια. Έλα, μαμά, συγγνώμη. Ναι, απλά ξέρεις τι, φοβάμαι μην κάνουμε καμία απότομη κίνηση και τη στραβώσουμε το κεφάλι. Σιγά καλέ, αυτό είναι στραβό από μόνο του. Το πολύ πολύ θα το φέρετε στη θέση του. Καλά είναι η γυναίκα? Καλά είναι, καλά είναι. Μου τα είπε πρώτα αυτά η Γκέλη. Γκέλη, πώς είναι το σπίτι?
Πες της θέλω να της κάνω επίσκεψη, αν με καταδέχετε βέβαια. Ας την Ελεντίνα. Πες της το εσύ παιδί μου και άμα δεν θέλει δεν έρχομαι. Όπο μπελάδες Παναγιού. Θα σταματήσεις. Το ξέρω ότι δεν τη δέχεσαι. Αλλά εγώ για τελευταία φορά σου ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, το καταλάβαμε, κυρία μου, το καταλάβαμε. Δεν το καταλαβαίνετε όμως κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και για εκείνη να σας βλέπει. Δεν τη θέλουμε τη συγγνώμη σας. Ναι, έχει δίκιο, κυρία Μαρίκα. Εντάξει, είπαμε, παρελθόν, έτσι. Άμε σιγά σιγά τώρα στο κτέλ, να το αφήσουμε πίσω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες την κατάρα πίσω και που με φιλοξένησες. Κυρία μου, αφού δεν θέλει να σας μιλάει, τι δεν καταλαβαίνετε, τι επιμένετε. Όφυλα να πω κάποια πράγματα πριν φύγω. Τα πάτε αυτά τα πράγματα. Είπαμε φύγετε τώρα. Πήγαινε, Μαρίκα. Να είσαι καλά. Άντε, άντε. Πάμε, κυρία Μαρίκα. Πάμε. Άντε. Γιώργο! Και εσύ να μην αργείς. Δεν ξέρω τι σε θέλει η Τατιάνα, αλλά θα παίρνω όλη την ώρα τηλέφωνο. Συνέχα, συνέχα, συνέχα. Έτσι, μπράβο και κοιλία μου. Να μαθαίνεις από τα λάθη των παλιών. Και κοιλία, ξέρω ότι ήρθες για λίγες μέρες. Τι. Θέλεις να έρθεις να ξαναμείνεις μαζί μας. Σαν κανονική μου νύφη, με όλες τις τιμές. Αλήθεια το λέτε. Και. Και το παιδί, κυρία Τότα μου, καταλαβαίνετε που δεν κατάφερα να το γόργο να... Με δε βαριέσαι, εμείς να είμαστε καλά. Έχει δίκιο ο Νίκολας. Η γυναίκα στο σπίτι πρέπει να καθαρίζει. Α, καλά. Πόσο μεσαίωνας. Α, και ο 21ος αιώνας τι είναι, Ρο, να μαζεύω τα σουτιέν σου την ψωμιέρα. Υπήρχε σουτιέν στην ψωμιέρα. Εγώ φταίω που έχω κόψει την γλουτένη. Τα καλύτερα χάνω. Τα σουβλάκια έχουν γλουτένη, ρε φίλε. Να ζητάω χωρίς. Ηρακλή μου. Και πώς είναι, να σου το δει. Ηρακλή. Καλά, δεν αντέχεστε. Γεια. Ηρώ. Αμάν, ρε Νικόλα. Α, τέλεια, Βαγγέλη. Εσύ έχεις βάρκα, αφήστε σε μένα τον μπαρ. Ρε, Ηρακλή. Οχ, sorry. Πρέπει να πάω, γιατί αλλιώς θα μου βάλει τιμωρία. Λες έτσι, ρε Ηρακλή. Θα νομίζουν ότι είμαι καμιά σκύλα. Λίγο αυστηρή είσαι. Τι να κάνω, όλη μέρα με τα γρίμια στο σχολείο. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι στη δουλειά σου πρέπει να γίνεις θήριο δαμαστής. Στα ερωτικά σου όμως, ρε παιδάκι μου, πρέπει να γλυκάνεις λίγο. Άντε, γεια μας. Στην υγειά μας. Ωχ, εσύ σερβίρεις. Σιγά τα δύσκολα που πίνετε, κύριε Φρίντομ. Ε, ρε, στραβωμάρα έχετε. Ω, είναι και η κυρία εδώ. Α, τι ωραίο φορεματάκι και πόσο σας πάει. Ευχαριστώ, Φρίντομ. Χίλιες φορές από εκείνα τα μαύρα που φοράτε, αφού σας φωτίζει. Έμι, Εμιλία, Λία. Εντάξει, Φρίντομ, θα το κρατήσω. Για σένα, Ανδρέα, πώς σου φαίνεται. Το φόρεμα, λέω, της Εμιλίας, πώς σου φαίνεται. Αμάν, μωρέ Γιώργο, τι κάνεις τόσες ώρες. Άσε με καλέ, εγώ ζω ένα οικογενειακό δράμα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να είμαι σε δύο μέρη ταυτοχρόνως, κλωνοποιήστε με. Έλα, άσε τις αχλαμάρες. Τι είναι αυτό το τόσο επίγον. Λοιπόν, Γιώργο, άκουσέ με προσεκτικά. Γιώργο, τι κάνεις, παιδί μου. Εξαφανίζω τα αιχμηρά αντικείμενα. Μου προκαλείς κανένα τύχημα. Μωρέ, έλα, μωρέ. Έλα, σοβαρέψου, κάτσε κάτω. Μάλιστα. Η τάρα που είναι, η τάρα που είναι. Ζή, τάρα, τάρα. Γιώργο. Ναι. Κάτσε κάτω και σοβαρέψου όσο είναι καιρός. Γιατί, θα με αποβάλεις από την τάξη. Όχι. Αλλά εξαιτίας σου θα πάρει τη διοίκηση η Αλίκη. Τι, γιατί όχι εσύ. Γιατί εμένα η Μαριλένα μετά τα τελευταία με έβγαλε εκτός κούρσας. Άρα λοιπόν, το μόνο που μας έλειπε αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μια τρελή στη διοίκηση. Ενώ αν την έπαιρνες εσύ, τι θα είχαμε. Γιώργο, συγκεντρώσου. Εάν δεν οργανωθούμε σωστά, κινδυνεύουμε να κάνουμε αυτό που οραματιζόταν η Αλίκη από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην εταιρεία. Να δουλεύουμε για αυτή. Πάρ' τον τηλέφωνο. Όχι. Και αν είναι μαζί της. Παιδάκι μου, σε πήρε αυτό τηλέφωνο το απόγευμα που εσύ δεν το σήκωσες. Πάρ' να δούμε τι θέλει. Πολύ δηλαδή ξέρουμε τι θέλει. Εσένα, μόνο εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Και αν είναι μαζί της. Αν είναι μαζί της, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Βάρεσέ με. Θα σε βαρέσω, στο λέω. Γιατί έτσι και τον πάρω και μου πήκανε ένα δεν πρέπει να μιλήσω τώρα. Γιατί με την Εμιλία στο θέατρο ή κανένα τέτοιο. Θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα και η ασφάλεια δεν μου καλύπτει τα νεύρα. Το έχω τσεκάρει. Μόνος του θα είναι στο εργαστήριο, στεναχωρημένος κι αυτός. Δύο στεναχωρημένοι που δεν παίρνονται τηλέφωνο. Θες να τον τσεκάρω. Όχι, όχι. Αρκετά προβλήματα του έχω δημιουργήσει. Θα τον πάρω. Α, ωραία. Δεν απαντάει. Ακόμα δεν απαντάει. Ακόμα δεν απαντάει.
Α, μη φεύγεις! Μη φεύγεις! Γιατί έτσι και βγει τηλεφωνητής, εσύ θα την πληρώσεις. Α! Το σήκωσε! Όχι! Βγήκε τηλεφωνητής! Κάνω να σου θυμίσω ότι έχω αφήσει δύο ενεργειακές θεραπείες στη μέση. Άνθρωποι εξαρτώνται από μένα! Είναι μαζί της. Πω πω, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Η Αλίκη στη διοίκηση της εταιρείας. Αυτό είναι χειρότερο από σένα στη διοίκηση της εταιρείας. Γιώργο, άκουσέ με. Τώρα είναι η στιγμή να βγεις μπροστά. Δεν πρέπει να μείνεις απαθής. Δεν πρέπει να αφήσεις την Αλίκη να σου πάρει τη διοίκηση της Cool Dog. Μα ωραία, δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Να βγεις στο προσκήνιο! Είναι η στιγμή σου τώρα, δεν το καταλαβαίνεις? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Ποιο προσκήνιο? Α, μήπως εννοείς τη σκηνή? Να ξέρω, να μην κάνω μισά πράγματα, να προετοιμαστώ. Απλά δεν θες να το καταλάβεις. Ναι, όχι, δεν θέλω να το καταλάβω. Εντάξει, μια χαρά είμαι έτσι εγώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Γιώργο, ναι. Η Μαριλένα σε έχει για δεύτερο. Για υποστηρικτή. Δεν σε έχει όμως για πρώτο, μου το είπε η ίδια. Εγώ εντάξει είμαι. Μια χαρά. Υπέροχα. Θέλεις να παραμείνεις δεύτερος? Γιατί μια χαρά είναι η δεύτερη θέση. Δεν είμαι και τελευταίος. Μια χαρά είναι η δεύτερη θέση όταν είναι πίσω από τη Μαριλένα και τον Αριστείδη. Τώρα όμως αφεντικό θα είναι η Αλίκη. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η δουλειά σου θα αλλάξει. Γιατί να αλλάξει? Γιατί αυτή δεν σε έχει για δεύτερο. Σε έχει για τελευταίο. Και εκεί θα σε πετάξει. Είναι γνωστό σε όλους ότι η Αλίκη δεν σε χωνεύει. Να, ούτε εγώ τη χωνεύω. Οπότε είμαστε πάτσι. Ναι, αλλά αυτή θα είναι αφεντικό. Και με την κόντρα που έχετε θα σου κάνει τη ζωή πατίνι. Μαρτύριο! Εντάξει, σαν να έχεις αναλάβει εσύ τη διοίκηση. Καλά, καλά. Κορόιδευε εσύ. Όταν όμως δεν θα ξέρεις από πού σου έρχεται, μη φωνάξεις εμένα. Όχι, όχι, δεν θα σε φωνάξω, γιατί δεν θα ξέρω πώς θα σε φωνάξω. Τατιάνα ή Αθανασία. Γιώργο, η Αλίκη θα σε βάλει να πληρώσεις για ό,τι κακία της έχεις πει και για ό,τι καζούρα της έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ω, παπα, για όλα? Για όλα. Ό,τι αστείο της έχεις κάνει μέχρι τώρα, θα σε βάλει να το πληρώσεις ένα προς ένα. Παναγία μου! Θα γίνω σταχτοπούτος με την κακιά μητριά στη διοίκηση της εταιρείας. Άλεξ μου, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Για πες. Αποφάσισα να δώσω τη διοίκηση της εταιρείας στην Αλίκη. Εντάξει, καθόλου. Τι να κάνω, να σε φτιάξω το μαξιλάρι? Δεν είναι αυτό. Όπως και να τα βάλεις, δεν θα βολεύομαι, γιατί δεν είναι το μαξιλάρι. Βέβαια, είναι ο χαρακτήρας σας. Παραγνωριστήκαμε, νομίζω. Συγγνώμη, καταστάσεις το φέρανε. Μα γιατί δεν βολεύεστε? Δεν είναι το μαξιλάρι, σου λέω! Ούτε ο χαρακτήρας μου. Είναι ο Ηρακλής. Θέλω να δω τον Ηρακλή. Και τότε θα βολευτείτε μια χαρά. Προσέχε τα λόγια σου, ανάγωγη. Συγγνώμη. Και πιάσε μου το κινητό να τον πάρω ένα τηλέφωνο πριν έρθει το παιδί. Έλα, τι με κοιτάς! Έλα, σου λέω! Πάντως, να ξέρεις ότι εσύ καταδικάζεις τον εαυτό σου να είναι δεύτερος. Δευτεράντζα! Α, για σε παρακαλώ! Εμένα δεν με έχει πει ποτέ κανείς δευτεράντζα, έτσι! Αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιείται στο Βέλγιο! Χρησιμοποιώ όποια γλώσσα είναι απαραίτητη. Όπως κάνουν και οι άλλοι που σε βάζουν να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Ναι, όπως εσύ αυτή τη στιγμή! Όχι! Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εγώ το κάνω για το καλό σου. Αν δεν ξεδιπλώσεις το ανάστημά σου, εάν δεν διεκδικήσεις, δεν θα δεις ποτέ τον εαυτό σου μπροστά σημεοφόρο. Αν θες να ξέρεις, εγώ στο Λύκειο ήμουνα σημεοφόρος. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω κι εσύ. Έχεις λυσάξει με αυτή τη σημαία. Επειδή εγώ ήμουν. Ναι. Επίσης, καλή μου, εγώ στο στρατό ήμουνα τσολιάς. Ήσουν εσύ τσολιάς, Τατιάνα? Όχι, τσολιάς δεν ήμουν. Άρα νικάω, που θα μου πεις εμένα νούμερο 2, έτσι, που είμαι το μεγαλύτερο νούμερο απ' όλα. Λυπάμαι. Ακόμα νούμερο 2. Ούτε τώρα! Μπα. Βλέπω μόνο έναν ητοπαθή δεύτερο. Παναγία μου. Και ητοπαθής και δεύτερος. Όσο πιο χαμηλά θα πέσω. Γιώργο. Γιώργο μου, είναι στο χέρι σου. Το νούμερο 1 είναι στην ψυχή. Είναι στη θέληση. Ναι. Και τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει το νούμερο 1? Γιατί εγώ τη μόνη φορά που ανέβηκα νούμερο ήταν στο παντελόνι. Έτρωγα και είχα παχύνει. Γιώργο, συγκεντρώσου! Συγκεντρώθηκα. Είμαι έτοιμος. Είμαι μοδιψής. Θέλω να γίνω το νούμερο 1. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Θα πιάσεις τη Μαριλένα και θα της αποδείξεις ότι η Αλίκη είναι ένα τίποτα. Και ότι ο μόνος ικανός για να διοικήσει την Cool Dog είσαι εσύ. Ναι, αυτό θα κάνω. Θα πιάσω τη Μαριλένα και θα της πω ότι ο μόνος ικανός για να διοικήσει την Cool Dog είσαι εσύ. Όχι, είμαι εγώ. Εγώ είμαι.
Είμαι όντως. Αν η Αλίκη αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας, θα χρειαστεί στήριξη. Και ελπίζω ότι θα είσαι στο πλευρό της. Δεν σε βλέπω να χαίρεσαι. Όχι. Απλώς εκπλήσωμαι. Δεν έχει αμφισβητήσει άνθρωπος την Αλίκη περισσότερο από μένα. Αλλά αν εξαιρέσεις την επιπόλαιη και ανυπέρβλητη πλευρά της, στις επιχειρήσεις είναι περισσότερο καιρό από όλους μας. Ναι, αλλά... Και επίσης είναι αδερφή του Κουλούρη. Οπότε συνεχίζεται η αίσθηση της οικογενειακής επιχείρησης που τόσο πολύ θέλει ο πατέρας μου και που στο κάτω-κάτω μας έχει καθιερώσει το χώρο. Ο θείος ξέρει ότι θα αναλάβει η Αλίκη. Είσαι τρελός. Αν το μάθανε, θα με σκότωνε. Τότε. Δεν είναι εδώ εκείνος για να δει την αλλαγή της. Η Αλίκη δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν όταν ήρθε στην εταιρεία. Και ελπίζω ότι αυτός ο καινούριος άνθρωπος έχει καταλάβει αρκετά ώστε να μην μας καταστρέψει όλους. Διαφωνείς? Όχι. Απλώς έχω κι εγώ έναν με τα ίδια προσόντα. Ποιον? Εμένα, που ήμουνα CEO στο Λονδίνο. Ναι, αλλά από την ώρα που ήρθες στην Ελλάδα, μόνο το OU έχουμε δει. Δεν καταλαβαίνω, ρε Μαριλένα. Η συμπεριφορά σου είναι γεια σου. Εντάξει, σου ζήτησα συγγνώμη τόσες φορές. Ναι, για θυμίσου το έκανες πριν από λίγες μέρες με το βιντεάκι. Ένα βίντεο που είχε γίνει viral και που είχε εκτινάξει τις πωλήσεις μας στα ύψη. Λυπάμαι, αλλά δεν έχεις και την πιο αξιόπιστη συμπεριφορά. Ναι, ενώ η Αλίκη είναι η ψυχή της σταθερότητας. Όχι, αλλά νομίζω ότι έχει εξελιχθεί, έχει πάει προς το καλύτερο. Καλά, εντάξει, έλα μια βόλτα από το σπίτι να δεις και μετά μου λες. Καλά, εγώ δεν είπα ότι έχει μεταλλαχθεί ή ότι έχει γίνει αγία. Ξέρω ότι είναι ρίσκο για την εταιρεία, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή. Αλέξανδρε μου, δεν είχες φτάσει ούτε στον τελικό για τη διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα. Okay. Οπότε εγώ θα συνεχίσω ως βοηθός της Γκέλης. Αυτή είναι μια απόφαση που θα έχει την τιμή να την πάρει η μάνα σου. Να σε ενημερώσω όμως ότι παρότι δεν θα έρχομαι καθημερινά στην εταιρεία, θα παρακολουθώ από πολύ κοντά τις εξελίξεις. Σας δίνεται μια ευκαιρία και αν βοηθήσεις τη μάνα σου, μπορείτε να διοικήσετε πολύ σωστά την Bulldog. Σε ευχαριστώ πολύ που μου τα είπες όλα αυτά. Απλώς, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να διαλέξεις εμένα. Δεν είσαι έτοιμος. Πριν από λίγους μήνες, ούτε την Αλίκη θα σκεφτόμουν για αυτή τη θέση. Αλλά τώρα ξέρω ότι με τη βοήθεια του Γιώργου θα υπάρχει εταιρεία όταν θα μπορέσω να ξαναγυρίσω. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να έχεις αμφιβολίες εσύ. Ένας τσολιάς, ένας εύζωνος, ένας σημεοφόρος έχεις αμφιβολίες. Δεν πρέπει, λες, ε? Όχι, βέβαια. Γιατί Γιώργο, μας τα έχεις όλα, από πού να αρχίσω? Α, από το γεγονός ότι είσαι ένας κούκλος. Είμαι, βέβαια. Να δεις όταν πάω στην τράπεζα πώς με κοιτάζει αυτή η αργυρό η ταμείας, ε? Σαν ξερολούκουμο με βλέπει. Πού είσαι σαν το Ράιαν Γκόσλινγκ στο Μελαχρινό? Είμαι, και αυτό μου το έχουν πει, Πού είσαι πιο αρνητικός από το Μελ Γκίμπσον στο Μπρέιβχαρτ? Όχι, μου τα χαλάς τώρα. Ο Μελ είναι κοντός, εγώ δεν είμαι έτσι. Γιώργο, εσύ άμα θέλεις, μπορείς να γίνεις ένας Τσακ Νόρις. Μπορείς να είσαι ο Τσακ Νόρις της Σκούλντοκ. Ναι, μπορώ. Ο Τσακ Νόρις της Σκούλντοκ. Αυτό δεν με χαλάει καθόλου. Και ξέρεις, ξέρω και όλα τα ανέκδοτα, έτσι. Όταν ο Αδάμ ρώτησε ναι, το Θεό. Όχι. Γιώργο μου, άστα τα ανέκδοτα τώρα λίγο. Και τι βρε, Τατιάνα μου, τα ξέρω όλα πολύ καλά. Και τα λέω και πάρα πολύ ωραία, ε. Κοίταξε, στο χαμόγελο ίσως φαίνω λίγο στο Ράιαν, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε μοβόρος ούτε κατακτητής. Τι λες, καλέ? Θα ξεχάσω εγώ πώς με έχεις σώσει με τη ηρωισμό. Εγώ! Πότε, πού? Τότε στο κουζινάκι της Σκούλντοκ που είχα δει εκείνη την κατσαρίδα, που ήρθες με εκείνη τη χαρτοπετσέτα και με έσωσες. Ναι, το θυμάμαι. Είχα δείξει ηρωισμό, ε. Φυσικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θέλω να λιώσεις και τη ρεμούνδου κουλούρη, σαν κατσαρίδα. Μπορώ, ε. Καλά, και βέβαια μπορείς. Αφού εγώ τότε είχα αναρωτηθεί, λέω μήπως κάνω λάθος με τον Παύλο και τον Αριστίδη, αφού ο μόνος πραγματικός άντρας στην Κούλντογκ είναι ο Γιώργος. Κάτσε τώρα, μην το παρατραβάμε, γιατί αρχίζω και τρομάζω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ τώρα γιατί μπερδεύτηκα. Πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνω, να τυλίξω με χαρτοπετσέτα τη ρεμούν του κουλούρι? Όχι. Την πετάς έξω από την κούρσα διαδοχής της Κούλντογκ. Σαν να είναι αυτή η Χίλαρη. Κι εγώ ο Τραμπ, μη με τρομάζεις. Έτσι σε βλέπω εγώ τώρα, Γιώργο. Σαν πλανητάρχη. Όχι. Καλύτερα να με δεις σαν κουλντογκάρχη. Σε βλέπω σαν πλανητάρχη και βλέπω και εμένα δίπλα σου. Γιατί φυσικά αν δεν έχεις εμένα δίπλα σου να σε εμψυχώνω, ποιον θα έχεις? Ναι, όχι, θα σε έχω, αλλά θέλω να φοράς χαμηλά παπουτσάκια γιατί μετά άλλα μου τσακίζει το ανάστημα. Δεκτό. Είμαστε εντάξει? Κλείσαμε, τέλος. Θα παλέψουμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Τι γίνεται ακόμα? Ναι, όχι τώρα τελειώσαμε. Να, θα σου καθαρίσει και τα τσάκρα σιτάρα και θα είμαστε έτοιμοι. Ναι, σε παρακαλώ, μπορεί να με πιάνει γιατί έχω διαβάσει μια θεωρία ότι η τρέλα είναι κολλητική. Τα λύσατε τα κουλτογκικά? Ποιος θα πάρει τη θέση? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, ε. Όχι, το δικό σου το όνομα δεν πρόκυψε. Αλλά παρατήρησε λίγο την άβρα του Γιώργου.
Δε λάμπη, μπροστά σου αυτή τη στιγμή έχεις τον αυριανό διοικητή της Κούλντογκ. Για μια μέρα θα είναι? Όχι, γενικά θα είναι. Γιατί είπες τον αυριανό? Με τη γενική έννοια, μην με δαιμονίζεις και εσύ τώρα! Καλά. Συγγνώμη, εσύ δεν μου είπες ότι η Μαριλένα προορίζει την Αλίκη για αυτή τη θέση? Ναι, αλλά εμείς θα την πιέσουμε και θα της αποδείξουμε ότι κάνει λάθος. Α, καλή τύχη. Κι εγώ έτσι πίστευα με την κουμπαριά και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν θέλω ητοπάθειες, ο Γιώργος λάμπει. Ναι, λάμπω! Σαν την Ανούλα τη Βύση. Είμαι ερωτευμένος, είμαι ζαλισμένος και λαμπώ σαν τον ήλιο! Λαμπώ! Γιώργο μου, το εμπεδώσαμε ότι λάμπεις και με αυτή την αυτοπεποίθηση θέλω να πας αύριο και να πάρεις την Κούλντογκ. Με μένα δίπλα σου φυσικά. Βεβαίως! Τη Ιβάνα, τη Τατιάνα! Λαμπώ! Δώστο μου! Καλέ! Δώστο μου, σου είπα! Καλέ, ούτε είναι μια τρέλα, είστε στα καλά σας. Σε λίγο θα έρθει ο Άλεξ να βρει τον Ηρακλή εδώ. Εγώ και εσάς το λέω. Θέλω να τον δω, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή αύριο που θα φύγει ο Άλεξ για τη δουλειά. Σας το υπόσχομαι, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Λίγη υπομονή μπορείτε να κάνετε. Εδώ που έφτασα σε αυτή τη φυλακή από σίδερα, τι άλλο μπορώ να κάνω? Εκτός από λίγη υπομονή θα κάνω. Ευχαριστώ, Παναγίτσα μου, σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου. Άρα, Ηρακλή, τι πάθεια πνέεις. Άστα. Γεια σας. Α, ευχαριστούμε, ρε. Άντε, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια και να αρχίσουν τα σωρόπια. Εσύ πότε τα σταμάτησες, ε? Εγώ μια χαρά είμαι. Οι άλλοι να δείτε τι θα κάνετε. Κι εγώ μια χαρά είμαι. Βγαίνω με κάποιον. Σοβαρά. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Φρίντο, έλα να σου δείξω κάτι στο φορτηγό, ρε. Θέλω μια δεύτερη γνώμη. Όχι, ρε, μια χαρά είμαι εγώ εδώ. Άσε που δεν ξέρω από αμάξια. Κάτι φωτογραφίες που έχω από μια γκόμενα, ρε, που ήθελα να στη γνωρίσω. Τώρα παίζει σύμπουλα. Αυτή να δεις. Πολύ προχωρημένη γκόμενα. Δεν φαντάζεσαι το τι κάνει με το κορμί της. Ναι, έχεις φωτογραφίες και από αυτό. Υπάρχει κοπέλα στην παρέα. Γι' αυτό του λέω να πάμε να του δείξω έξω. Πήγαινε και εσύ, ρε Φρίντο. Πες και εσύ, ξάδελφα, και εσύ ελεύθερος είσαι τώρα. Ποιος είναι ελεύθερος, ρε ο ξάδελφας? Αυτός είναι σημαδεμένος σαν τα πρόβατα. Ξέρω τι σημάδια έχω, δεν χρειάζομαι και δαιμόνα. Έλα ρε, πάμε ρε. Ο Φρίντον φοβάται μήπως συμβεί κάτι μεταξύ μας. Γιατί γελάς? Και εσύ γελάζεις. Γιατί δεν θα μπορούσε? Πώς δεν θα μπορούσε? Ούτως ή άλλως έχει συμβεί στο παρελθόν με τεράστια επιτυχία. Α, μπράβο, γιατί έτσι θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αλλά υπάρχει ένας κόσμος διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θα μπορούσε και σε αυτό που τελικά γίνεται. Και αυτός ο κόσμος είναι η Μαριλένα. Συγγνώμη, αλλά είναι λίγο άκομψο. Όχι. Δεν είναι καθόλου άκομψο. Ίσα-ίσα. Είναι πολύ συγκινητικό το πόσο την αγαπάς. Άσε που μου δίνεις και ελπίδα, ότι μπορεί μια μέρα να γνωρίσω κι εγώ κάποιον που να με αγαπάει έτσι. Στο εύχομαι. Ο Ηρακλής τι είπε πριν? Βγαίνεις με κάποιον? Άστο. Ούτε κι αυτός είναι ελεύθερος. Στη ζωή μου 15 πιθανοί δρόμοι και 15 αδιέξοδοι. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι κινείται και είμαι αισιόδοξη. Καλό είναι αυτό. Η αισιοδοξία μας σώζει. Και ποιος είναι αυτός? Σου είπα. Έχει κοπέλα. Κανένας δρόμος δεν είναι ελεύθερος. Αλλά υπάρχει έλξη. Υπάρχει. Πιστεύω τουλάχιστον. Και αφήνω όλες τις ελπίδες μου στην αισιοδοξία. Σαν συμμαθητές.